Ένα σχόλιο για το σημερινό αγώνα. Παλέψατε, παρόλο που βρεθήκατε πίσω στο σκορ, παλέψατε. Τελικά δεν καταφέρετε να πάρετε την νίκη. Μας στεναχωρεί το αποτέλεσμα. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική αδικούμε τους εαυτούς μας. Είμαστε μια ομάδα από τον Α μέχρι τον Ω, οι οποίοι ξέρουν το ποδόσφαιρο. Έχουμε ένα προπονητή ο οποίος μας εξηγεί τα πάντα, ξέρουμε τι θα κάνουμε στο γήπεδο. Αλλά δυστυχώς για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή αυτά τα πράγματα δεν τα βγάζουν στην. Σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθούμε σε πολλά πράγματα και νομίζω θα πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο σε αυτούς μας. Τι είναι αυτό πιστεύεις που δεν σας βγήκε σήμερα έτσι ώστε να απειλήσετε τον Αστέρα περισσότερο από αυτό που απειλήσατε? Ξεκινάει το παιχνίδι, ουσιαστικά ξεκινάμε με ένα 0. Τρώμε ένα γκολ από μια στατική φάση που όλη τη βδομάδα ο μετροπονητής μας είχε τονίσει τις στατικές φάσεις. Με το καλημέρα 1-0. Άρα είμαστε 1-0 πίσω στο σκορ. Προσπαθούμε, αντιδράμε 1-1. Από εκεί και πέρα είχαν κολλήσει πιστεύω λίγο τα μυαλά μου. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε αυτά που είχαμε σχεδιάσει στο γήπεδο. Προσπαθούσαμε, μπήκαμε στο ημίχρονο, έπαιρναμε κάποια πράγματα, δεχόμαστε το αυτογκολ, καπάει και το πέναλτι και νομίζω εκεί δεν είχαμε την ψυχραιμία και την ψυχολογία να αντιδράσουμε. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Coach, και εσύ ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας σου. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αστέρα Βάρης για άλλη μια φορά για την άψογη φιλοξενία που έχουμε δεχτεί εδώ πέρα και συγχαρητήρια για την απόδοση και την νίκη που κέρδισε το παιχνίδι. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, ήταν καλύτερη και συγκεντρωμένη σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού και δίκαιο πριν το αποτέλεσμα. Εμείς, όπως είπε και ο Πάνος εδώ πέρα, είχαμε δουλέψει όλη τη βδομάδα αυτά που έπρεπε να βγάλουμε στο γήπεδο. Φάγαμε ένα γκολ από την αρχή, από μια στατική φάση. Δεύτερη Κυριακή έτσι, γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο δεχτήκαμε γκολ και αναγκαστήκαμε να βγούμε μπροστά για να παίζουμε την πλάτη στον τοίχο. Καταφέραμε, ισοφαρίσαμε, είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο τον αέρα υπέρ μας, δεν καταφέραμε να βγάλουμε κάποιες επιθετικές ενέργειες. Δεν σουτάραμε στην εστία που είχα τονίσει από τον ημίχρονο ότι πρέπει να σουτάρουμε. Δεχτήκαμε ένα αυτογκολ και αντί να αντιδράσουμε θετικά, μας έριξε πάρα πολύ και μετά το αυτογκολ και το πέναντι βέβαια που χάθηκε από τον Αστέρα Βάρης, νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Όπως είπε και ο Βάρης, είχαμε λίγο αγχωθεί περισσότερο, μπορεί να τα μυαλά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Συνεχίζουμε, είναι δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, την οποία θα το δείξουμε στη συνέχεια του αθλήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και πάλι.